Όποιος και αν είναι ο λόγος που γιορτάζεις, είτε είναι λόγω των θρησκευτικών σου πιστεύω, ή απλά επειδή το βλέπεις σαν μια ευκαιρία για να ξοδέψεις τον χρόνο με τα μέλη της οικογένειάς σου, φίλους και αγαπημένους, τα Χριστούγεννα είναι γνωστά ως καιρός χαράς και ευχαρίστησης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο υποτιθέμενος καιρός χαράς και ευχαρίστησης μπορεί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε φιάλτη. Αυτοί που μαθαίνουν για τα απέσια αυτά γεγονότα σοκάρονται, ενώ αυτοί που τα ζουν βλέπουν τις διακοπές των Χριστουγέννων με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι για το υπόλοιπο της ζωής τους. Όπως θα δούμε τώρα, που θα βουτήξουμε στη σκοτεινή πλευρά των Χριστουγέννων, έτσι όπως σε πολλούς οι γιορτές βγάζουν το καλύτερο εαυτό τους, σε άλλους πάλι βγάζουν τα χειρότερα, σκοτεινά και διαστραμμένα συναισθήματά τους. Σήμερα θα δούμε 7 τρομερά χριστουγεννιάτικα εγκλήματα. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Αμέσως μόλις οι γιατροί από τα επίγοντα είδαν το άψυχο σώμα του νεαρού Κρίστι Μπάμου στην πανιέρα του τα Χριστούγεννα του 2010, μπορούσαν να καταλάβουν πως είχε περάσει ένα τρομερό μαρτύριο πριν τελικά κάποιος τον πνίξει. Το σώμα ήταν χτυπημένο και γεμάτο μελανιές, και σαν μην έφτανε αυτό, το μπάνιο και το δωμάτιο δίπλα από αυτό ήταν λουσμένα με αυτό που αργότερα αναγνωρίστηκε ως το αίμα του άψυχου νεαρού άντρα. Άλλες έρευνες έδειξαν στη συνέχεια πως είχε στο σώμα του 130 ξεχωριστά τραύματα. Η αδερφή του νεαρού, Μάγκαλη, είχε καλέσει το στενοφόρο που του ζήτησε να βιαστούν για να φτάσουν στο διαμέρισμά του στο Νιούχαμ του East London, λέγοντας πως ο αδερφός μου πνίγηκε στην πανιέρα. Οι έρευνες αργότερα θα έδειχναν πως η Μάγκαλη, μαζί με το αγόρι της, Eric Bickerby, είχε μετατρέψει τα δύο δωμάτια σε αυτοσχέδια δωμάτια βασανιστήριων και ανάκρισης, καθώς νόμιζε πως ο αδερφός της ασχολούνταν με μαύρη μαγεία. Σύμφωνα με την οικογένειά τους, ο Κρίστι είχε φτάσει μερικές μέρες νωρίτερα για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με την αδερφή του. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στη δίκη, ο Κρίστι μετά από ένα ατύχημα που είχε στην τουαλέτα προσπάθησε να κρύψει το εσώρουχό του, πράγμα που για κάποιο λόγο δείξε την αδερφή του και τον Μπίκουμπι να βγάλουν το συμπέρασμα πως ασχολούνταν με τη μαύρη μαγεία. Το αγόρι της αδερφής του νεαρού οργάνωσε παράξενα τελετουργικά που είχαν σκοπό να βγάλουν τον διάβολο μέσα από τον Κρίστι. Μέρος αυτών των τελετουργικών ήταν ο ξυλοδερμός που οδήγησε τον νεαρό στα πρόθυρα του θανάτου. Τότε τον πήγαν στο μπάνιο για να τον καθαρίσουν. Εκεί ο νεαρός απλά έπεσε λιπόθυμος και ως αποτέλεσμα πνίγηκε μέσα στα νερά της μπανιέρας. Ό,τι η αδερφή του το κατάλαβε ήταν πλέον αργά. Οι ένορκοι άκουσαν πως ο Μπίκουμπι ήταν ένα άτομο που του άρεσε να χειραγωγεί τους άλλους και πως ήταν ο κύριος υποκινητής πίσω από το θάνατο του Κρίστη. Όταν η Ρεμπέκα Τζόνσον πήγε στη Φιλανδία για να δουλέψει στο Λάπλαντ ως κομμάτι της χριστουγεννιάτικης περίοδου του Δεκεμβρίου του 2016, ούτε αυτή ούτε η οικογένειά της περίμενε πως θα τελείωνε τόσο τραγικά. Η Ρεμπέκα δούλευε σαν ξεναγός. Το σώμα της βρέθηκε στο διαμέρισμα που μοιραζόταν με το αγόρι της, έναν Τσέχο, ονόματι Κάρελ Φρίμπλ. Η γυναίκα είχε πέσει θύμα μιας βίαιης επίθεσης. Ο Κάρελ συνελήφθη ως ο κύριος ύποπτος αφού κυνηγήθηκε από την αστυνομία στην παγωμένη ερημιά. Είχε προσπαθήσει να ξεφύγει με ένα από τα έλκυθρα, μέσα στην ερημιά, με θερμοκρασία που έφτανε τους -30. Οι αρχές χρησιμοποίησαν snowmobiles και ελικόπτερα, όπως και ομάδες με σκύλους χάσκι, για να βρουν τον ύποπτο, σχεδόν νεκρό από υποθερμία. Αυτό που πλήγωσε την οικογένεια ακόμα περισσότερο, ήταν πως το σώμα της Ρεμπέκα δεν θα το έστειλαν στη Σκωτία, όπου και έμεινε αρχικά, μέχρι η έρευνα να ολοκληρωθεί, πράγμα που κράτησε πολύ καιρό. Τον Αύγουστο του 2017, ο Κάρελ παραδέχτηκε πως είχε σκοτώσει τη Ρεμπέκα, αν και ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία ανάμνηση από την επίθεση και πως είχε υποστεί διανοητική κατάρρευση από το συμβάν. Στις 6 Ιανουαρίου του 2012, στην Τζάφα, κοντά στο Τελαβίβ, ένας δικηγόρος, ονόματι Γκάμπριελ Καντίς, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν άντρα που φορούσε κοστούμι Άγιο Βασίλη μετά από μια παρέλαση. Η ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα της περιοχής θα γιόρταζε τα Χριστούγεννα την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φόνος είχε να κάνει με την αντιπαλότητα που είχαν δύο ντόπιες οικογένειες, μέλη των οποίων αργότερα συνελήφθησαν. Δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κατοίκον περιορισμό. Το 2016, οι Ταφίκ Ντάλου και Φάου Τάμπου Μανέ και οι δύο στα 20 τους βρέθηκαν ένοχοι για το φόνο. Πιστεύετε πως ο τότε 56χρονος Τάλα Αμπού Μανέ τους είχε διατάξει να δολοφονήσουν τον άντρα, αν και κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε ποτέ. Η παραμονή των Χριστουγέννων του 2007 στο Carnation της Washington θα έβρισκε τη Μισελ Άντερσον να παίρνει τις ζωές από τρεις γενιές της ίδιας της οικογένειας.
Περαιτέρω έρευνες, σε συνδυασμό με την ίδια την ομολογία της Μισελ, θα έδειχναν πως το φωνικό επηρεάστηκε κυρίως από ένα χρέος 40.000 δολαρίων που ο αδερφός της γυναίκας, Σκοτ Άντερσον, της χρωστούσε. Όταν οι γονείς της πήραν το μέρος του και ξαφνικά της ζήτησαν αυτή και το αγόρι της να αρχίσουν να πληρώνουν τον νίκη από εδώ και πέρα στο τροχόσπιτο που έμεναν, το ζευγάρι άρχισε να σχεδιάζει κάτι τρομερό. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, της παραμονής των Χριστουγέννων, η Μισελ και ο Τζόζεφ έφτασαν στο σπίτι της οικογένειάς της και αμέσως πυροβόλησαν τους γονείς της πριν σύρουν τα σώματα στον καράζ και αρχίσουν να καθαρίζουν το αίμα. Έκατσαν στο σαλόνι περιμένοντας τον αδερφό της και τη γυναίκα του Ερίκα, όπως και τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας που ερχόντουσαν για το οικογενειακό γεύμα. Μόλις εκείνοι έφτασαν, το ζευγάρι άρχισε να πυροβολεί, σκοτώνοντάς τους όλους. Έφυγαν από το σπίτι αφήνοντας πίσω τα σώματα για να αναλυθούν στις 26 Δεκεμβρίου απέναντι συνεργάτη της μητέρας που είχε ανησυχήσει που η φίλη της δεν είχε έρθει στη δουλειά. Η αστυνομία αμέσως υποπτεύθηκε την Μισελ και τον Τζόζεφ εξαιτίας της αδιάφορης συμπεριφοράς τους, όπως και του ύποπτου άλοθη που είχαν, ότι δηλαδή ήταν εκτός πόλης ή δεν σχεδίαζαν να παντρευτούν στο Las Vegas. Είπαν στην αστυνομία πως ενώ πήγαιναν, άλλαξαν γνώμη και επέστρεψαν πίσω στην πόλη. Ο Τζόζεφ και η Μισελ καταδικάστηκαν σε ισόβια φυλάκιση. Την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, το σώμα της Τρίσια Μακόλεϊ βρισκόταν στο Port Bagage του αμαξιού της, ενώ ο δολοφόνος της οδηγούσε το αμάξι της, το οποίο ήταν και ο λόγος που την είχε στραγγαλίσει αρχικά. Το σώμα της θα βρισκόταν μετά από περίπου 24 ώρες, όταν το αμάξι της, που ακόμα οδηγούταν από το δολοφόνο της, Άντριαν Ντουάν Τζόνσον, θα το σταματούσε η αστυνομία μετά από μια αναφορά του Τζόναθαν Πάτζετ πως άνοιγε στην Τρίσια. Μαζί με τα σημάδια από το στραγγαλισμό στο λαιμό της, φαινόταν πως είχε κακοποιηθεί βάναυσα. Ο Τζόναθαν είχε δει τον Τζόνσον να κάθεται μέσα στο παρκαρισμένο όχημα της Μακόλεϊ με δυνατή μουσική και καπνό από τσιγάρο να βγαίνει από τα παράθυρα. Καθώς το αμάξι της απομακρυνόταν, ο Τζόναθαν σημείωσε τον αριθμό κυκλοφορίας και τον έδωσε αργότερα στην αστυνομία. Αυτό που έκανε τον θάνατο της Τρίσια Μακόλεϊ ακόμα πιο εξοργιστικό ήταν πως μερικές μέρες νωρίτερα ο Τζόνσον, που κατηγορούνταν για μια σειρά από επιθέσεις, έπρεπε να έχει πάντοτε μαζί του μια συσκευή παρακολούθησης. Όταν συνελήφθη, η συσκευή έλειπε. Δεν χρειάζεται να πούμε πως αρκετοί ήταν αυτοί που κατηγόρησαν τις αρχές που επέτρεψαν στον Τζόνσον να είναι ελεύθερος, στερώντας έτσι τη ζωή σε ένα ακόμα αθώο άτομο. Λίγο μετά τις 11, τις ημέρες του Χριστουγέννου του 2011, ο 56χρονος Αζίζ φόρησε τη στολή του Άι Βασίλη και πήγε μέχρι το διαμέρισμα που έμενε με την οικογένειά του. Εκεί πυροβόλησε τη μέλουσα πρώην γυναίκα του, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, την αδελφή του, τον κουνιάδο του και την 22χρονη κόρη του. Έπειτα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έδωσε τέλος στην ίδια του τη ζωή. Παρόλο που ήταν γνωστό σε όσους ήξεραν τον Αζίζ πως είχε προβλήματα με το γάμο του, το ότι είχε προβλήματα και στα οικονομικά του δεν ήταν και τόσο γνωστό. Όπως είναι πάντοτε το θέμα με τέτοιες περιπτώσεις, η φόνη ήταν μάλλον το αποτέλεσμα ενός ατόμου που ένιωθε ότι δεν είχε πλέον τίποτα να χάσει γιατί τα είχε χάσει όλα. Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, ήταν ο Αζίζ που κάλεσε την αστυνομία στις 11.30 λέγοντας βοήθεια, κάποιος ρίχνει με όπλο. Αργότερα ένα μήνυμα βρέθηκε στο τηλέφωνο της νεκρής του ανιψιάς που στάλθηκε λίγα λεπτά πριν το μακελιό και έγραφε «Θέλω να γίνω καλύτερος πατέρας, να κερδίσω το βραβείο του πατέρα της χρονιάς». Όταν έφτασε η αστυνομία στον τόπο του εγκλήματος, βρήκαν αποδείξεις ότι ο Αζίζ είχε προσπαθήσει να ενοχοποιήσει τον νεκρό κουνιάδο του καθώς ένα από τα όπλα ήταν τοποθετημένο στο χέρι του. Η αστυνομία ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο άντρας ξαφνικά άρχισε να φωνάζει και να κλαίει, πιθανώς γιατί είχε συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει και έπειτα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Μέσα σε μια περίοδο 6 ημερών, από τις 22 έως τις 28 Δεκεμβρίου του 1987, ο πρώην λοχίας της Αμερικάνικης Αεροπορίας, Gene Simmons, ξέσπασε σε μια σειρά δολοφονιών, στο Αρκάνσας, αφήνοντας στο διάβα του 16 θύματα, 14 εκ των οποίων τα μέλη της οικογένειάς του. Ο Simmons θα ξεκινούσε το τρομερό του έργο πυροβολώντας τη γυναίκα του και το μεγαλύτερο γιο τους πριν προχωρήσει και στην εγγονή τους, που έμενε στο σπίτι. Περίμενε για 4 ακόμα άτομα της οικογένειάς του να επιστρέψουν σπίτι πριν τους πάρει έναν-ένα σε ξεχωριστό δωμάτιο και τους πνίξει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό. Θα παρέμενε μέσα στο σπίτι μέχρι όσο μέλη της οικογένειάς του τον είχαν ενημερώσει πως θα ερχόντουσαν να του έκαναν έκπληξη μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου. Πυροβόλησε τον γιο και την κόρη του, όπως και τους δεσμούς τους. 2 μέρες αργότερα, ο Simmons θα ταξίδευε στο Ρούσελβιλ όπου θα πυροβολούσε μια νεαρή γυναίκα η οποία τον είχε απορρίψει. Έπειτα πυροβόλησε τυχαίους περαστικούς, σκοτώνοντας έναν ακόμα, ο οποίος του ήταν άγνωστος, πριν τελικά παραδοθεί στην αστυνομία. Βρέθηκε ένοχος για 16 ανθρωποκτονίες και καταδικάστηκε σε θάνατο.
Εξαιτίας των τόσο φρικτών πράξεών του, αναγκάστηκαν να κρατήσουν τον Σίμονς κλεισμένο σε ξεχωριστή πτέρυγα, αφού οι υπόλοιποι κρατούμενοι απειλούσαν πως θα το σκοτώσουν. Ο Σίμονς εκτελέστηκε τον Ιούνιο του 1990 με ένεση. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.